είπαμε, χρόνια πολλά. Στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες. Στη και γι' αυτό τον λόγο θα πάμε και σε ένα όμορφο ξοκλήσι. Θα πάμε σε ένα πανέμορφο ξοκλήσι γραφικό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών, Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Εύη Σπανού βρίσκεται. Και δίπλα της έχει και τον πατέρα Ανδρέα. Λοιπόν, Εύη, ο λόγος σε σένα. Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό των Αρχανών θα βρεθεί κάποιος, εφόσον επιθυμεί να έρθει να προσκυνήσει, εδώ στο εκκλησάκι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Μία μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα και ο πατέρας Ανδρέας θα μας πει τι γιορτάζουμε σήμερα, 21 Μαΐου. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, από μένα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σήμερα έχει η εκκλησία μας μια μεγάλη γιορτή. Εορτάζουμε τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αναμόρφωση του και στη διάσταση του χριστιανισμού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος με το διάταγμα των Μεδεολάνων επέτρεψε για πρώτη φορά οι χριστιανοί να μπορούν ελεύθερα να ασκούν τα καθήκοντά τους. Η Αγία Ελένη με τη δράση της και τη φιλανθρωπία που έκαμε μαζί με το γιο της και ένα βασικό σημαντικό σημείο ήταν αυτή που βρήκε το Σταυρό του Χριστού. Αν θέλετε να πούμε με ποιο τρόπο ευρέθηκε, με ένα θαυμολογικό τρόπο ευρέθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Αυτούς λοιπόν τους δύο αναμορφωτές του χριστιανισμού εορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Είναι λίγοι οι οποίοι πήραν το όνομα Μέγας. Ένας εξ αυτών, τους λίγους, είναι και ο Μέγας Κωνσταντίνος, οι οποίοι εκτός από Άγιοι, η Εκκλησία τους θυμάζει και σαν εις Απόστολους για το έργο τους να βοηθήσουν τη διάδοση του χριστιανισμού. Μάλιστα, να μας πει λίγο, Εύη, ο πατέρας Ανδρέας, αν προσήλθαν πιστοί σήμερα στο εκκλησάκι προκειμένου να ανάψουν ένα κεράκι, να προσκυνήσουν. Για πείτε κοιτάτε μας. Κοιτάτε να δείτε, οι άνθρωποι θυλά έρχονται στις εκκλησίες τώρα, είτε από φόβο λόγω της πανδημίας, είτε δεν ξέρω, είχε κόσμο στον Ιστερνό βέβαια, το πρωί δεν είχαν πολύ κόσμο, είχε και πολύ κρύο εδώ σήμερα και πολύ αέρα. Αλλά γενικά ο κόσμος έρχεται δειλά-δειλά στην εκκλησία. Σιγά-σιγά αρχίζει να αυξάνεται ο κόσμος. Μάλιστα. Για πείτε μας δύο λόγια και για την ιστορία εκεί στο ξοκλήσι, ένα γραφικό. Έχουμε περάσει όλοι βέβαια από εκεί. Ναι, το ξοκλήσι δεν θεωρείται πολύ παλιό. Είναι περίπου γύρω στον 1,5 αιώνα είναι που είναι χτισμένο εδώ. Δεσπόζει περιοχή εδώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρων υπάρχουν περίπου 15 ναοί. Μάλιστα. Εύη, για να μας μεταφέρει. Βέβαια. Ένα γραφικό σημείο εκεί με πολύ πράσινο, βέβαια. Το διατηρούν εκεί με αγάπη, πιστή και ο εφημέριος και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Εύη, πώς είναι το κλίμα εκεί, για να μας μεταφέρεις κι εσύ. Είναι μια πολύ όμορφη εκκλησίτσα, έτσι, στη μέση του πουθενά θα έλεγε κανένας, αν και στο βάθος φαίνεται το χωριό των Αρχανών, πολύ προσεγμένη, σου δίνει μια γαλήνη το να έρθεις εδώ, μια ηρεμία. Και όπως μας είπε και ο πατέρας Ανδρέας, ήρθαν εχθές πιστία και όσο ήρεμαστε εδώ, έφτασαν και κάποιες κυρίες οι οποίες προσκύνησαν με ασφάλεια, μπήκαν στην εκκλησία και θα συνεχίσουν και εκείνες στο δρόμο τους. Είναι μοναδικό το τοπίο που έχουμε βρεθεί για ακόμα μια φορά. Μάλιστα, πατέρα Ανδρέα, το μήνυμα το οποίο προκύπτει ανήμερα της εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, ποιο θα μπορούσε να είναι? Το μήνυμα είναι ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος, πρέπει να πούμε ότι βαφτίστηκε λίγο πρωτού πεθάνει. Καθυστέρησε να βαπτιστεί διότι ήθελε πρώτα να γνωρίσει πραγματικά τον χριστιανισμό και μετά να βαπτιστεί. Βαπτίστηκε μήνα Απρίλιο, μάλιστα τη λευκή στολή δεν την ξαναέβγαλε να βάλει την αυτοκαρδιομαντία μέχρι που πέθανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μάλιστα. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μήνες. Το μήνυμα είναι ότι όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη που εορτάζομαι σήμερα έδρασαν, βοήθησαν τον συνάνθρωπό του για τον χριστιανισμό και στην δύσκολη εποχή που ζούμε, ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλο δείχνοντας την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο και έτσι πραγματικά αγαπούμε και τον Θεό. Αν αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας, αγαπούμε Μάλιστα. και τον Θεό. Πατέρα Ανδρέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και του χρόνου με υγεία να ευχηθούμε εμείς. Και εγώ ευχαριστώ, χρόνια πολλά και πάλι, με υγεία εύχομαι σε όλους σας. Να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και την Εύη Σπανού.